7 ήταν τα θετικά κρούσματα κορονοϊού σε σύνολο 1.339 δειγμάτων, όπως προέκυψε από τα rapid test, τα οποία διεξήχθησαν στη Λότσια από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Στον Δήμο Ηρακλείου η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη, με τις ουρές να σχηματίζονται από νωρίς το πρωί και να φτάνουν μέχρι το ύψος των λιονταριών. Πρέπει να το κάνουμε για την προστασία τη δικιά μας και το γύρω μας. Βέβαια, ανησυχώ όπως όλος ο κόσμος. Ήρθα να δω, να τσεκάρω, γιατί ασχολούμαι με παιδιά. Χαίρομαι που έχει πολύ κόσμο. Σημαίνει ότι το έχουμε λίγο πάρει πιο ζεστά αυτή τη φορά. Είναι απαραίτητο να κάνουμε τεστ για να έχουμε όλη εικόνα που βρισκόμαστε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα στο Ηράκλειο και θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Τα προσέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα, αποστάσεις, μάσκες. Έχουμε έναν αυξημένο αριθμό σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ενεργών θετικών περιστατικών. Δεν θέλουμε να έχουμε διασπορά περαιτέρω στον πληθυσμό. Πρέπει να τηρεί τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα που φαίνεται ότι δεν τα τηρήσαμε όλοι μας, για να έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα και να βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, κακός ο Δήμος και όχι και η περιφέρειά του, στην κόκκινη γραμμή. Από πλευρά συμμετοχής έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες μας. Ελπίζω να καταρρύψουμε κάθε ρεκόρ, όχι περισσότερο για το ρεκόρ, αλλά για να δείξουμε την πραγματική εικόνα, το φορτίο που έχει η πόλη του Ηρακλείου. Έχουν σημασία οι δράσεις, γιατί και τα τυχαία ακόμα ανεβρισκόμενα θετικά άτομα μπορεί να απομονωθούν και από αυτό η διασπορά να μειωθεί, να βρεθούν δηλαδή άτομα που να τους συσταθεί ή η παραμονή σε καραντίνα, γιατί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είναι εδώ δίπλα μας και που θα βρεθούν θετικοί, πιθανότατα είναι συμπτωματικοί. Στη Λότσια βρέθηκε και η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία αναφέρθηκε και στα περιστατικά κορονοϊού στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Σε σχέση με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ότι έχουμε στα πλαίσια της συχνηλάτησης μη διασπορά του ιού, δηλαδή έχουμε περιστατικά ενδονοσοκομιακά, αλλά δεν βλέπουμε συρροή. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί διασφαλίζει τους υγειονομικούς μας και τους ασθενείς. Με τον Δήμο Ηρακλείου να εξακολουθεί να βρίσκεται στο κόκκινο, πολίτες εξέφρασαν την ανησυχία τους. Μας ανησυχεί γιατί έχω στην οικογενειακό μου κύκλο και ευπαθείς ομάδες και πρέπει να προσέχουμε. Προχωράει από ό,τι βλέπω η ουρά. Ανησυχείτε εσείς? Πολύ. Μας ανησυχεί. Η κατάσταση όλη μας ανησυχεί. Όχι γιατί είναι κλειστά τα μαγαζάκια ή δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε όλα αυτά. Για τα παιδιά μας, για τους δικούς μας. Την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου εξέφρασε ο Βασίλης Λαμπρινός. Ότι είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι υπάρχει τέτοια προσέλευση των συμπολιτών, γιατί διέχνει την ευαισθητοποίησή τους και όπως είπα και πριν, το μόνο που απομένει να τηρήσουμε τα μέτρα ευλαβικά. Αύριο το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί στην Καρύπα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και όπως εκτιμάται, τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων 2 ημερών θα καταδείξουν τι μελιγενέστε αναφορικά με τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Έχουμε μια σταθερότητα 2-3 μέρες τώρα. Εάν πάνε έτσι τα πράγματα και υπάρχει μια μείωση τις επόμενες μέρες, πιστεύω ότι ξεπεράσαμε και αυτό το σκόπελο.